Σε απίστευτες αποκαλύψεις προχώρησε η μητέρα του Μπάμπη Κούτσικου, η σωρός του οποίου είχε βρεθεί στις 22 Ιανουαρίου, έπειτα από 18 μέρες εξαφάνισης. Σύμφωνα με τη μητέρα του δολοφονημένου νεαρού, ένας αριθμός έστειλε μήνυμα στον 31χρονο και στην παρέα του και από τότε έκλεισε. Εστάλησαν κοινά μηνύματα σε όλη την παρέα από έναν αριθμό. Το νούμερο είναι μόνιμα κλειστό, ανέφερε η μητέρα του 31χρονου, μιλώντας στον Α. Αν γνωρίζει κάτι κάποιος, που πιστεύω πως γνωρίζει, έστω και τώρα δεν είναι αργά, να πάει να μιλήσει στη δικαιοσύνη. Για να μάθουμε κι εμείς κάτι. Στείλαν τη μέρα της δολοφονίας στο γιο μου ένα μήνυμα. Ναι. Και στην υπόλοιπη παρέα, από τους ίδιους αριθμούς. Εάν τα καλείς δεν βγαίνουν τα τηλέφωνα αυτά. Κάτι περίεργα νούμερα τηλεφώνου. Απλά πρέπει να ψαχτούν να δούμε τι είναι, για σε ποιους ανήκουν. Να τον δω απλά όταν κατέβει σε δικαστήριο, αν μπορέσει και το πάω κοντά του, να του πω γιατί το έκανε και τι, γιατί. Είστε πεπισμένοι ότι το παιδί σας δολοφονήθηκε από αυτόν τον άνθρωπο? Για τα λεφτά πιστεύω, είναι πολύ άδικα. Ας τα κρατούσε. Ήταν κάπου αλλού, θα το ξέρω. Το παιδί ήταν έξω, ερχότανε, στο σπίτι ήταν, 10 μέρες που ήταν εδώ, δεν πήγαινε πουθενά. Σήμερα είχαμε το τρίμηνο του μπάμπη μου. Όχι, δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα. Ούτε καν την ιατροδικαστική. Όχι, και αυτό καθυστέρηση, ναι. 21 Μαρτίου μας είπε ο ιατροδικαστής, φύγαν για Αθήνα. Τώρα πότε θα βγουν τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε καν. Νωρίτερα το Star είχε αποκαλύψει πως η άρση τηλεφωνικού απορρίτου έχει δείξει απευθείας εμπλοκή στο θάνατο του 31χρονου, για τον οποίο κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί ο 51χρονος Κρεοπόλης. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος της οικογένειας Κούτσικου, Κώστας Δημόπουλος, ο οποίος τόνισε πως θα υπάρξουν εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, εξετάζεται και ο ρόλος δύο γυναικών στην υπόθεση. Η μία εκ των δύο γυναικών είναι babysitter, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως δεν θα είναι έκπληξη αν εμπλακεί και κύκλωμα αρχαιοκαπηλεία στη δολοφονία της 4ης Ιανουαρίου. Μια δήλωση που θα συζητηθεί έκανε παράλληλα ο κύριος Τσούκαλης αναφορικά με τη δολοφονία του Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Ο κύριος Τσούκαλης έφερε ξανά στη συζήτηση το ενδεχόμενο να βρίσκεται κύκλωμα αρχαιοκάπηλων πίσω από τη δολοφονία του 31χρονου στους βάλτους του Μεσολογγίου το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου. Παράλληλα, ο κύριος Τσούκαλης για ακόμα μια φορά υπογράμμισε πως υπάρχουν άτομα τα οποία γνωρίζουν πολλά περισσότερα για τη δολοφονία, ωστόσο αποφεύγουν για διάφορους λόγους να μιλήσουν. Μάλιστα, ο κύριος Τσούκαλης ανέφερε χαρακτηριστικά πως εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάποιος ή κάποιοι ενδεχομένως γνωρίζουν για το έγκλημα. Στην εξίσωση δεν θα εκπλαγώ αν αποδειχθεί ότι υπάρχει και υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, η οποία εξιχνιάστηκε λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Μπάμπη. Η έρευνα συνεχίζεται και υπάρχουν στοιχεία τα οποία προσπαθούμε να φέρουμε στο φως. Στοιχεία σημαντικότατα. Εν τω μεταξύ, η εκπομπή T-Live μετέδωσε 3 νέα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τις κινήσεις του Κρεοπόλη την ημέρα της δολοφονίας του Μπάμπη. Στο πρώτο βίντεο, ο Κρεοπόλης κινείται από το σπίτι του προς τους κάδους σκουπιδιών χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο, αν και η απόσταση είναι ελάχιστα μέτρα. Νωρίτερα είχε πάει στο μίνι μάρκετ να αγοράσει χαρτί κουζίνας, ενώ στις 9 και 39 το βράδυ φέρεται να επιστρέφει από τη βόλτα που ισχυρίστηκε πως έκανε στη θάλασσα για να καθαρίσει το σπίτι του, όπως δήλωσε στην αστυνομία. Στο τρίτο βίντεο που καταγράφηκε στις 20 και 49 το βράδυ, φαίνεται το όχημα του Κρεοπόλη να περνά από το πάρκο των φωτοβολταϊκών, ενώ σε άλλο πλάνο το όχημά του εμφανίζεται ξανά στο πάρκο, όπου σταματά για λίγα λεπτά. Πάντως, η μητέρα του Μπάμπη Κούτσικου εξέφρασε και το παραπονό της ότι οι φίλοι του από την παρέα που πήγαιναν για κυνήγι ξαφνικά εξαφανίστηκαν.